Σήμερα μαζευτήκαμε όλοι εδώ πέρα για να δούμε αν παίρνεις περισσότερα λεφτά σαν προγραμματιστής ή σαν άνθρωπος πληροφορικής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, κλείστε το βίντεο, πάμε. Ωραία. Ευχαριστούμε, κάθε. Πω όλα. Σας κοροϊδεύσαμε, τελικά δεν φύγαμε. Θα κάτσουμε εδώ λίγο να συζητήσουμε. Όχι πού παίρνεις περισσότερα λεφτά. Γενικά, ρε παιδί μου. Τώρα εντάξει, το εξωτερικό έχει πολλά πράγματα. Δηλαδή, αλλιώς είναι, ξέρω, να δουλεύεις σαν προγραμματιστής στο Νεπάλ, αλλιώς να δουλεύεις στην Αγγλία. Φαντάζομαι. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα παίζει μια διαφορά στους μισθούς. Δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά φαντάζομαι ότι θα παίζει μια διαφορά. Βέβαια, να τονίσουμε ότι δεν είχαμε ούτε ένα ρέκορντ, ούτε μία εγγραφή από προγραμματιστή που δουλεύει στο Νεπάλ. Okay, οπότε δεν έχουμε δείγματα για το συγκρίνουμε. Δεν έχουμε δείγματα για το συγκρίνουμε. Αγγλία. Αγγλία είχαμε, αλλά εντάξει. Παράξενο. Ναι. Δεν ξέρω τι προγραμματιστήκε τώρα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε να μην εκπλαγείτε καθόλου. Τα κλασικά disclaimers τώρα τα έχουμε πει 45 φορές, μην τα ξαναλέμε γιατί έχουμε και άλλα μετά. Και πάμε να συζητήσουμε το zoom τώρα της υπόθεσης. Ελλάδα ή εξωτερικό. Αυτές εδώ ήταν οι εγγραφές που είχαμε. Δηλαδή είχαμε 96 άτομα από το εξωτερικό, 709 άτομα από την Ελλάδα. Πριν συνεχίσω, να τονίσουμε ότι σε σχέση με τα προηγούμενα βίντεο αλλάξαμε κάποιες τιμές. Βασικά, sorry, βγάλαμε μία τιμή. Γιατί εδώ το έχουμε σπάσει λίγο παραπάνω και άλλαζε τελείως τους μέσους όρους. Είχαμε βγάλει κάποιους που παίρνανε πάρα πολλά λεφτά και τώρα βγάλαμε άλλο ένα παιδί, το οποίο παίρνει 900 κάτι χιλιάρικα το χρόνο. Το οποίο, εντάξει, πολύ γαμάτο και μπράβο του και είναι πολύ καλό και ευχαριστούμε που συμπλήρωσε την έρευνα. Αλλά στη συγκεκριμένη τέτοια μας, δηλαδή τα νούμερα τα σκότωνε πάρα πολύ. Επίσης έχουμε βάλει στο εξωτερικό και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, δεν βάζουμε. Είναι πάνω από τη Λαμία, είναι εξωτερικό. Οπότε είναι στο εξωτερικό. Και κάτω από Αθήνα. Γενικά εσωτερικό είναι. Εσωτερικό είναι μέχρι τη Φυσιά. Ναι, ναι. Τόσο limited. Βίρονα εσωτερικό εξωτερικό. Οκ. Λοιπόν. Πάντα νιώθω. Τώρα μέσα στην πλάγια που λες αυτό, βέβαια, την Κύπρο την έχουμε βάλει στο εξωτερικό. Δεν είναι και καλά, πώς το πω, εθνικό το θέμα. Το θέμα είναι ότι πραγματικά παίρνουν πολύ περισσότερα λεφτά από εμάς. Τον γκάμπ, βασικά. Ναι, και καλά κάνουν. Μπράβο τους. Ναι, Θεσσαλονίκη, πολύ περισσότερα. Τέλος πάντων, μην το ξεκινήσουμε αυτό. Αν και θα το πούμε. Θα κάνουμε βίντεο στο μέλλον για Αθήνα, Αττική μάλλον, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Λογικά φάμε τα ίδια ρούχα στο βίντεο. Λοιπόν, όχι ρε, είναι πολύ μετά. Εδώ βλέπουμε ένα πολύ μικρό gap. Το ένα απειροελάχιστο gap, το οποίο είναι στατιστικό λάθος. Το περίμενα γι' αυτό. Δεν είναι. Εντάξει, τώρα αυτός εδώ είναι ο μέσος μισθός που παίρνει κάποιος που είναι στο εξωτερικό, καθαρός μισθός. Το έχουμε κάνει επίσης, όλα είναι επί 14. Ακόμα και αυτούς που μας στείλανε από το εξωτερικό, το έχουμε κάνει επί 14, δηλαδή το έχουμε ελληνικοποιήσει. Για να υπολογίσουμε και καλά ότι άμα είσαι στην Ελλάδα θα παίρνεις τα δώρα και τα λοιπά. Εντάξει, είναι και άλλο κόστος ζωής, προφανώς, παιδί μου, τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, μπορούμε να πούμε κάτι. Ναι. Θα περίεργο να βλέπουμε το αντίθετο. Θα πήγαινε πάρα πολύ καλά η Ελλάδα. Δεν πάμε ακόμα. Συνεχίζουμε. Εδώ πέρα, ρε παιδί μου, είναι βέβαια όλα τα εξωτερικά που μας έχουν βάλει. Δηλαδή, είχαμε άτομα από Γερμανία, από Αγγλία, θυμάμαι καλά, από Αμερική, από Κύπρο. Ως τώρα δεν έχει βοηθήσει καθόλου η Ελλάδα να πάρει κάποιο προβάδισμα. Αλλά εμένα μου αρέσει που είχαμε με αυτό. Ναι, ναι, όχι, εννοείται. Για να δείχνει ότι υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή ότι κατά μέσο όρο, ας πούμε, είσαι στην Ελλάδα σαν προγραμματιστής άνθρωπος τεχνολογίας, IT, θα παίρνεις κατά μέσο όρο 1539 ευρώ καθαρό μισθό επί 14. Άμα είσαι στο εξωτερικό, θα παίρνεις κάτι παραπάνω από 3.000. Και τώρα μπορώ να πω το comment που θα μισήσουν όλοι στο YouTube. Ο πρώτος που θα γράψει. Σταμάτησε να λέω ότι την Ελλάδα δουλέψετε remote το εξωτερικό, θα κερδίσει ένα μήνα δωρεάν στο LinkedIn. Ένα μήνα δωρεάν στο LinkedIn. Γιατί θα αλλάξει κάτι, δεν ξέρει το. Αλλά είναι το κλασικό, ρε παιδί μου, ξέρει ότι remote. Νομίζω το comment που βλέπω τελευταία. Δουλέψετε remote για το εξωτερικό, δεν ξέρει λέμε την Ελλάδα. Οπότε ναι. Ναι. Που... Εντάξει. Δεν ξέρω κανένα. Εντάξει, ναι. Κοίτα. Αν υπάρχει αυτή η προοπτική, ναι. Όχι, ναι, απλά είναι εξαιρετικό. Μου φαίνεται ότι είναι δηλαδή, λογικό. Ναι. Αν έχει τη λογική να το κάνει, κάτω. Νομίζω ότι ξέρεις, είναι δεδομένο. Δηλαδή, προφανώς, αν το έχει το εξωτερικό, πιθανά να παίξει πολύ λεφτά. Μα κοίταξε. Μα γι' αυτό το κάνουμε για αυτό το βίντεο. Για να καταλάβουμε όλοι μας ότι αν δεν παίρνουμε κάποια λεφτά, πρέπει να. Υπάρχει επιλογή εκεί πέρα. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να κοιτάξουμε άλλες οδούς. Ναι, προφανώς. Και αυτός είναι ο διάμεσος.
Okay, πάλι βλέπουμε το ίδιο gap. Πάλι βλέπουμε ότι δεν είχαμε, ξέρω, δεν είναι ότι το επηρέασαν πολύ υψηλές τιμές κτλ. Πάλι εδώ βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Βλέπουμε ο διάμεσος είναι 1.200 ευρώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι 2.752. Τεράστια, τεράστια διαφορά, πραγματικά τεράστια. Και ξέρεις, εδώ πέρα σκέφτομαι, ρε παιδί μου, πολλές φορές. Άμα πας, ας πούμε, στη Γερμανία, π.χ., το σούπερ μάρκετ δεν είναι απαραίτητα πιο ακριβό. Μην σου πω ότι μπορεί να είναι πιο φθηνό. Η έξοδος, όταν βγαίνεις έξω, δηλαδή να πεις ότι θα πάω για μπύρα, θα πάω για φαγητό κτλ., νομίζω ότι είναι πιο ακριβή από την Ελλάδα. Okay. Το ενίκιο σίγουρα είναι πιο ακριβό αναλόγως στην περιοχή. Δηλαδή, ξέρω εγώ, Βερολίνο, Μόναχο, ας πούμε, είναι πολύ πιο ακριβά, ας πούμε. Αλλά συμφέρει. Γιατί αν είσαι στην Ελλάδα και πληρώνεις 500 ευρώ ενίκιο, okay, και πας στη Γερμανία και πληρώνεις 1.500 ευρώ ενίκιο, συμφέρει. Ναι. Με την προπόθεση φυσικά ότι μπορείς να μετακομίσεις όλη την οικογένειά σου ή ξέρω, okay. Άλλο αυτό. Τώρα, εδώ σπάμε λίγο και έχουμε το εξής. Ελλάδα εξωτερικό, on-site, hybrid και remote. Okay. Πάλι τώρα αυτό είναι ανεξαρτήτως εμπειρίας κτλ. Δεν έχουμε πολλά νούμερα στο εξωτερικό, δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε on-site, δεν έχουμε σχεδόν τίποτα, hybrid και remote έχουμε πάρα πολλά. Μετά εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά, οπότε στην Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι όντως αυτά ισχύουν. Mm-hmm. Αυτό είναι διάμεσος, δεν είναι μέσος όρους, by the way. Καλά, βλέπουμε ότι στο εξωτερικό ο hybrid δίνει πολύ, αυτό είναι που ανεβάζει δηλαδή το μέσο όρο. Αυτό τώρα το on-site που είναι τόσο λίγο, παιδιά το ξανακοιτάξαμε, το τεστάραμε, σύμφωνα με τα 7 άτομα που έχουν βάλει εκεί πέρα, αυτό ήτανε. Δεν ξέρω τώρα, πολύ μικρός ο αριθμός, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Αλλά αυτό που μας βγήκε. Και από ό,τι φαίνεται, ο καλύτερος τρόπος είναι να δουλεύεις hybrid στο εξωτερικό. Μετά, τα σπάμε με βάση εμπειρίας. Και έχουμε δηλαδή από 0 έως 2 χρόνια, 3 έως 5, 6, 8 και πάει λέγοντας τα κλασικά που έχουμε κάνει και στα προηγούμενα βίντεο. Βλέπουμε μια προοδευτικότητα στην Ελλάδα. Βλέπουμε και μια προοδευτικότητα στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό πάλι λίγα νούμερα. Αλλά πάλι είναι ξεκάθαρο ότι. Εντάξει, το pattern είναι ότι έχει δύο χώρες, εντάξει, νομίζω λογικό. Ναι, ναι. Αυτό που βλέπω είναι ότι ο άνθρωπος που είναι, ξέρω εγώ, πάνω από κάποια χρόνια είναι καλά. Νομίζω ότι θα ίσως να δούμε του χρόνου remote από Ελλάδα ή εξωτερικό. Το δούμε λίγο παραπάνω, ξέρεις, αν μπορούμε να δώσουμε νούμερα. Α, μπορούμε να το δούμε και φέτος. Όχι, να, εντάξει, να το βάλουμε ξέρεις, πιο έντονα για να δούμε άμα έχουμε πιο πολλά νούμερα. Το δεν ξέρω πώς θα έχουμε απόψη. Απλά δούμε τι έχουμε, να το βάλουμε σε επόμενο επεισόδιο. Νομίζω ότι αξίζει αυτό για να δούμε για το. Ναι, ναι. Νομίζω αξίζει. Να κάνουμε και εκεί κάτι, ρε παιδί μου, να μας ανεβάσει. Το Mr. Beast, το Mr. Beast. Στην Ελλάδα, ας πούμε, 9 με 10 χρόνια, 2 χιλιάρικα, πλέον έχω φτάσει να τα θεωρώ λίγα. Okay, λίγα πάντα με την γενικότερη κατάσταση, Ναι, όχι το... Με των προγραμματιστών, όχι... Στο industry. Στο ναι, industry, όχι ναι. Στο... Όχι να το τονίσουμε αυτό, σαν μισθό για άνθρωπο, ξέρεις. Ναι, ναι. Γενικότερα στην Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά, να το λέμε κάθε φορά, που ζουν με 6 εκατοστάρικα, να το σεβόμαστε αυτό, να το εκτιμούμε. Απλά, όσο αφορά το industry, θεωρώ ότι ο άνθρωπος που, ας πούμε, έχει 10 χρόνια εμπειρία και έχει να δώσει με βάση αυτή την εμπειρία, το να παίρνει 2.000, νομίζω ότι αδικείται, νομίζω ότι όντως εκεί πρέπει να ψάξει άλλες οδούς. Τα disclaimers outro. Έχουμε... Παίξτε το μόνοι σας. Ναι, πείτε το, γράψτε να στα σχόλια τι λέμε. Αλλά όπως και να έχει, παιδιά, δείτε το description που έχουμε τα δεδομένα ακριβώς όπως τα πήραμε. Πω... Κάψτε να το κάνω. Αυτό ήταν async. Nice condition.